Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Philadelphia Radio και του Ike Idea, του καναλιού μας στο YouTube. Είμαι ο Λευτέρης Καραβασίλης και θα κάνω ένα σύντομο βιντεάκι για τη μέχρι τώρα πορεία μας στις μεταγραφές και την παρουσίαση του Τούκου Περέιρα, του νέου μας αποκτήματος. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι όλοι ξεκινήσαμε στην αρχή έτσι νοχελικά, εννοώ με τον κύριο Ηλιόπουλο, μουδιασμένα και δεν πιστεύαμε τόσο πολύ στις δυνατότητές του. Αλλά αυτή η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου έχει κυλήσει ιδανικά μέχρι τώρα. Έχουμε δει μεταγραφές το λιγότερο ενθαρρυντικές και ο Super Mario πάει να κάνει πράξη το δέστε τις ζώνες σας και απολαύστε. Είναι σίγουρο ότι τα θέλω της ΑΕΚ μεγαλώνουν και τρέχει να καλύψει τις θέσεις που την καίνε ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις τον Double στην Ελλάδα και μια αξιοπρεπέστατη ευρωπαϊκή πορεία για τη σεζόν 24-25. Να πω αρχικά λίγο τους παίκτες που έχουν αποχωρήσει αλλά αυτούς και που έχουν έρθει. Έφυγαν ο Πόνσε για 9 εκατομμύρια ευρώ, πήγε στην Houston Dynamo στις ΗΠΑ, ο Σιντιμπέ Free αποχώρησε όπως και ο Αραούχο επίσης και ο Τόμιν Φανφέρ, το οποίος πήγε με ελεύθερη μεταγραφή στον Ατρόμητο. Από την άλλη, ήρθαν ο Κάλινς, αγωνιζόταν και πέρυσι στην ομάδα, αλλά τώρα ενεργοποιήθηκε η μεταγραφή του για 300.000 από την Χιρόνα, ο Τσιλούλης με free μεταγραφή από τη Λαμία, ο Μπρινιόλι επίσης από τον Παναθηναϊκό, ο Στρακόσα, ο διεθνής Αλβανός, σπουδαία μεταγραφή από την Μπρέντφορντ και ο Τούκου Περέιρα από την Ουντινέζε. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το νέο μεταγραφικό απόκτημα, καθώς πρόκειται για μία βόμβα. Για έναν παροτοκαπνισμένο παίκτη, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά γήπεδα, είναι το τελευταίο μας μεγάλο απόκτημα. Ρομπέρτο Μαξιμιλιάνο Περέιρα, γεννηθής 7 πρώτου του 1991 στο Σαν Μιγγέλ τη Τουκουμάν, με ύψος 1,82. Έρχεται στην ΑΕΚ για να ταράξει τα νερά. Καλύπτει όλες τις θέσεις μεσοεπιθετικά, χειριστής άψογος και των δύο ποδιών και μπορεί να αγωνιστεί μέχρι και σαν δεύτερος επιθετικός. Επαγγελματική καριέρα. Από το 2008 μέχρι το 2011 αγωνίστηκε στη River Plate στην Αργεντινή, 43 συμμετοχές και έτυχε να είναι μάλιστα συμπαίκτης του Ματίας Αλμέιδα, του νυν προπονητή του. Από το 2011 στο 2015 αγωνίστηκε στην Ουντινέζε, 84 συμμετοχές, 8 γκολ. Από το 14 στο 16 στη Juventus, 47 συμμετοχές με 4 γκολ. Από το 16 στο 20 στη Watford, 106 συμμετοχές, 16 γκολ. Από το 20 μέχρι και σήμερα θεωρητικά στην Ουντινέζε, 119 συμμετοχές, 17 γκολ. Στην Εθνική Αργεντινής κατάφερε να αγωνιστεί 19 φορές, από το 14 μέχρι το 19 και να σημειώσει 2 γκολ. Η τίτλη τώρα που έχει κατακτήσει ο Ρομπέρτο Περέιρα είναι το πρωτάθλημα Ιταλίας σεζόν 14-15 και 15-16, όπως επίσης και το κύπελλο Ιταλίας στις ίδιες χρονιές, άρα μιλάμε για double, και το Super Cup Ιταλίας το 2015. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας και αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι θα ήθελα να κάνετε like, share και subscribe στο κανάλι μας ΑΕΚ Ιδέα στο YouTube. Μην ξεχνάτε ότι παίζουμε μπάλα σε όλα τα social, Instagram, Facebook και TikTok. Τα φιλιά μου!